Για να εξοραίσει τη συμφωνία, η κυβέρνηση λέει «Πετύχαμε την καλύτερη». Και όχι μόνο αυτό, είναι και μια προοδευτική συμφωνία. Και γιατί παρακαλώ, επειδή διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία και επειδή πέφτει σε παραλήρημα εθνικιστικό η Χρυσή Αυγή, αυτό σημαίνει και ότι η συμφωνία είναι προοδευτική? Όχι βέβαια, γιατί πού διαφωνούν όλοι αυτοί, πού επικεντρώνουν, πού ανεβάζουν τους τόνους? Μόνο για το όνομα, για τα βαφτίσια και όχι για το γάμο, τον ατοϊκό. Την ίδια στιγμή, αχ να δε βγάζουν, πού να τολμήσετε να βγάλετε? Για την ουσία, για το ζουμί αυτής της συμφωνίας, για το άρθρο 2 δηλαδή, το οποίο περιγράφει με το νι και με το σίγμα το μάντρωμα της ΦΥΡΟΜ στη στρούγκα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Αλήθεια, πόσο προοδευτική μπορεί να είναι μια συμφωνία που υλοποιεί τους Αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια? Σχεδιασμοί που έχουν τόσο βεβαρημένο, ματωμένο ιστορικό στην περιοχή. Πόσο προοδευτική μπορεί να είναι μια συμφωνία που συντηρεί και τρέφει τους αλυτρωτισμούς και τους εθνικισμούς με τα ανιστόρητα περί μακεδονικής γλώσσας και ηθαγένειας που περιέχει? Γιατί ό,τι και να λέτε, αυτά τα αλυτρωτικά σπέρματα στη συμφωνία διατηρούνται συνειδητά για να μπορούν όποτε θέλουν οι υπεριαλιστές να τα αξιοποιούν, φουντώνοντας τα εθνικιστικά μίση, διαιρώντας και ματώνοντας τους λαούς, αφού ο ένας εθνικισμός ως γνωστόν τρέφει τον άλλον. Και είναι απάντηση σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς αυτής της συμφωνίας συνθήματα όπως «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική»? Ή μήπως και αυτά κρύβουν αλυτρωτισμό, καθώς αμφισβητούν αντικειμενικά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 που καθόρισε τα σημερινά βαλκανικά σύνορα? Τι διαφορετικό δηλαδή κάνει ο Ερντογάν, που τον καταγγέλουμε και σωστά όταν θέτει ανοιχτά ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης? Κοντολογής, πρόκειται για μια επέσχυντη συμφωνία και όσο η κυβέρνηση τη διαφημίζει, απλά γίνεται ο τελάλης του ΝΑΤΟ και ο θαλαμοφύλακας του υπεριαλιστικού στρατοπέδου στην περιοχή. Δείτε το άρθρο 2 της συμφωνίας που αποτελεί και το θεμέλιο της. Δεν υπάρχει ίσως προηγούμενο στη διπλωματική ιστορία την παγκόσμια μια διεθνή συμφωνία μεταξύ δύο χωρών να υπηρετεί και να το αναγράφει μάλιστα την ενίσχυση του πιο επιθετικού, του πιο πολεμοκάπηλου, του πιο δολοφονικού πολεμικού οργανισμού σήμερα, του ΝΑΤΟ. Κι άλλος ένας στόχος υπηρετείται από τη συμφωνία: τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων που προσδοκούν σε ένα κομμάτι της Λίας στην περιοχή, σε συνεργασία βέβαια με μεγάλες πολυεθνικές. Το άρθρο 14 της συμφωνίας αναλυτικά αναφέρεται στους τομείς για τους οποίους ενδιαφέρονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με πρώτους τους αγωγούς βέβαια φυσικού αερίου και πετρελαίου, για τους οποίους οι ανταγωνισμοί στην περιοχή αγριεύουν και μάλιστα επικίνδυνα. Πρόκειται για το γνωστό, απατηλό, αντιδραστικό παραμυθάκι της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων που χρόνια τώρα νιώς ήμουν και γέρασα πουλάνε στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα περί Μητρόπολης των Βαλκανίων και καπιταλιστικού παραδείσου που θα έρθει δήθεν με την επέκταση του ελληνικού κεφαλαίου στη βαλκανική ενδοχώρα, όπως λέτε. Για σταθείτε όμως, γιατί το έργο το έχουμε ξαναδεί. Εκεί πάνω, στη δεκαετία του 90, και ήταν αντιλαϊκό και άφησε πίσω του κουφάρια εργοστασίων, ανεργία και φτώχεια. Πάτε μια βόλτα στην Άουσα της Μακεδονίας να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Εξίσου επικίνδυνα και αντιδραστικά είναι και τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το δικαίωμα του λεγόμενου συλλογικού, λέει, αυτοπροσδιορισμού. Πρόκειται για καραμπινάτο, υπεριαλιστικό ιδεολόγημα, το οποίο από τη δεκαετία του 90 πλασάρεται μεθοδικά ως δίθεν δημοκρατικό και ανθρωπιστικό.
Τι λέει αυτό με λίγα λόγια? Αμφισβητεί ότι ο χαρακτήρας ενός έθνους έχει αντικειμενική ιστορική βάση και ισχυρίζεται ότι μπορεί και να στηρίζεται ο χαρακτήρας ενός έθνους στη βάση υποκειμενικών μόνο κριτηρίων, διαθέσεων και αντιλήψεων. Κάτι σαν το είσαι ό,τι δηλώσεις δηλαδή. Και άμα βολεύει ένας συλλογικός αυτοπροσδιορισμός στους υπεριαλιστές, τότε μπορεί και να δικαιούσε και κράτος, όπως ας πούμε το προτεκτοράτο του Κωσόβου. Αν δεν τους βολεύει όμως, όπως στην Παλαιστίνη, τότε αυτό το δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται για τον πολύπαθο και ηρωικό αυτό λαό της Παλαιστίνης. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι αποτελεί αυτό πολύτιμο σύγχρονο εργαλείο των υπεριαλιστών για να υποδαβλίζουν και να αναζωπυρώνουν υπαρκτά και να δημιουργούν ακόμα και ανύπαρκτα ζητήματα μειονοτικά, ώστε μετά να εμφανίζονται ως δήθεν ειρηνοποιοί διαιτητές. Μην πάτε μακριά. Στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αυτό το εργαλείο αξιοποιήθηκε κατά κόρο. Αφού βέβαια πρώτα καλλιεργήθηκε το έδαφος με καταιγισμό εκθέσεων και δημοσιευμάτων από ευαγή υπεριαλιστικά ιδρύματα τύπου Κάρνεγκι στα τέλη του 1996. Ποιος το λάνσαρε επίσημα στη χώρα μας? Ο Γεώργιος Παπανδρέου, το 1999 ως Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας για τη Θράκη. Σήμερα αυτό το αντιδραστικό υπεριαλιστικό κατασκεύασμα που κρύβει ολοφάνερους κινδύνους το επικαλείται και το υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εύγε και ισανότερα. Γνωρίζουμε καλά πως η πλειοψηφία του λαού μας αγωνιά και ανησυχεί για τις εξελίξεις. Προβληματίζεται για τις κρίσιμες ασάφειες της συμφωνίας. Παρακαλώ. Γνωρίζουμε καλά πως δεν εμπιστεύεται και ούτε και νιώθηκε καμιά ασφάλεια δηλαδή με την εμπλοκή της χώρας στους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς. Άλλωστε έχει καεί η γούνα μας πολλές φορές από αυτούς τους σχεδιασμούς και στην Κύπρο και με τη Χούντα. Τώρα να δει λοιπόν τη μεγάλη εικόνα που δείχνει μόνο το ΚΚΕ. Να δει την ατοϊκή πηγή αυτής της συμφωνίας και να την απορρίψει. Να πάρει το μήνυμα από το βράχο της Ακρόπολης και να βροντοφωνάξει στα σημερινά συλλαλητήρια του ΚΚΕ το μεγάλο όχι στα υπεριαλιστικά σχέδια και το μεγάλο ναι στη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών.